Σας καλωσορίζω καταρχήν και σας ευχαριστώ διότι ύστερα από τόσα χρόνια πρώτη φορά μπαίνει μέσα εδώ συνεργείο δικό σας και εσείς που επάξια επιτελείτε την εργαστική δουλειά σας αυτή και σας γνωρίζω από παλιά και σας συγχαίρω και εύχομαι η χάρις και η ευλογία του Παναγίου Τάφου να σας ευλογεί πάντοτε και να σας ενισχύει στο έργο σας. Σας δίδει υγεία και δύναμη ο Παναγιός Τάφος. Κανείς ποτέ δεν έχει ενημερώσει για ποιο λόγο ακριβώς είστε εδώ. Μα δεν συμφέρει, δεν του συμφέρει. Αφού έκαναν αυτό το έγκλημα, του συμφέρει. Απαντήσεις δεν έχουν δοθεί, αλλά εσείς παραμένετε εδώ όρθιος. Βέβαια καταβεβλημένος, σας βλέπουμε ότι είστε καταβεβλημένος. Δόξα τω Θεώ. Πώς έχουν περάσει αυτά τα χρόνια εδώ μέσα? Με προσευχή και διάφορες ασχολίες μέσα εδώ. Είστε πληγωμένος. Έχετε πληγωθεί? Κοιτάξτε, για τον εαυτό μου δεν με νοιάζει. Διότι ένας, ειδικά εμείς οι μοναχοί που δίδουμε τη ζωή μας στο χώρο που υπηρετούμε. Εγώ όταν ήρθα παιδάκι 13 ετών εδώ, έδωσα όρκο στον Παναγιο Τάφο. Θα πεθάνω, δεν θα σε προδώσω. Είπα στην πλάκα πάνω του Παναγίου Τάφου. Λοιπόν, γι' αυτό και παραμένω. Διότι, δόξα τω Θεώ, η συνείδησή μου είναι ήσυχη. Άλλωστε, αφήστε τους όλους αυτούς, θα πάμε ενώπιον του δικαστικού κριτού. Εκεί θα φανούν όλα. Τι λόγο θα δώσουν αυτοί που δημιούργησαν αυτό το έγκλημα και δεν πλήγωσαν εμένα, πλήγωσαν την Εκκλησία μας, το Πατριαρχείο μας. Πέρα από όλα αυτά και πέρα από την οργανωμένη και το οργανωμένο έγκλημα που έχει έτσι διαπραχθεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι και αδελφοί σας όμως. Δηλαδή, κανονικά ανήκουν σε μια αγιοταφική αδελφότητα. Θα έπρεπε η συμπεριφορά να είναι διαφορετική. Ναι, όταν τους εκβιάζουν, και τους επηρεάζουν με τα ψέματα, πολλοί ή αναγκάζουν. Όταν η τότε γενικός πρόξενος ουρανεί, όπως μου είπαν αδελφοί, εγώ δεν ήμουν στην πόρτα για να ξέρω, αλλά μου έχουν πει αδελφοί, μας έπιανε ή θα υπογράψετε εναντίον του Πατριάρχου Ειρηναίου ή σας παίρνουμε το διαβατήριο και δεν είστε δεχτοί στην Ελλάδα. Απ' τη μια. Απ' την άλλη από εδώ μέσα κάποιος, εάν δεν υπογράψετε εναντίον, σας καθερούμε και σας διώχνουμε. Σας τρομοκράτησαν τις πατέρες. Λοιπόν. Έχετε απαντήσει ποτέ στο ερώτημα τελικά γιατί θέλαμε να σας εκτρονίσουμε μετά από τότε? Διότι, κοιτάξτε, από την αρχή ήθελαν να βάλουν αυτόν που έχουν εδώ. Αυτή η ομάδα που δημιούργησε αυτό το κακό όλο. Κερδίζοντας τι? Αυτοί ξέρουν. Ισχυρίζονται ότι εσείς έχετε επιλέξει να μείνετε εδώ, βεβαίως. Αφού και ότι δεν σας έχουν κλειδώσει. Και ότι μπορείτε, αν θέλετε, να βγείτε. Πού, αφού τα είδα, πώς θα βγω. Αφού τα είδα, πώς θα βγω. Γιατί να. Είχαν κλειδωθεί ποτέ εδώ? Δηλαδή, αν θέλετε να βγείτε έξω, δεν μπορείτε. Δεν μπορώ, πώς θα μπορώ. Αφού είναι κλειδωμένα έξω. Από πού θα βγω? Τα είδατε. Δύο πόρτες, όταν έγινε το πραξικόπημα, τις έσπασαν τις πόρτες. Και κατόπιν τις τοποθέτησαν και κλείδωσαν και δεν μπορώ να βγω. Γιατί σου λέει θα τον εξαναγκάσουμε να φύγει. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και δεν τους συμφέρει, διότι υπάρχουν άνθρωποι που με γνωρίζουν. Εγώ σας λέω από 13 ετών. Με ξέβρουν οι αραβορθόδοξοι, ακόμα και οι μουσουλμάνοι ξέρουν ποιος είμαι. Γι' αυτό τους ευχαριστώ που μου συμπαρίστανται και ξέρουν ποιος είμαι. Και ξέρετε, οι Άραβες σχολιάζουν και το παραμικρό. Εδώ εμείς είναι το Πατριαρχείο Ελληνικό. Οι Άραβες αυτοί, οι Ορθόδοξοι, είναι Ρωμνοί. Πέρασαν πόσοι κατακτήτες? Πέρσε, Τούρκοι, Άραβες. Λοιπόν, και το Πατριαρχείο φυσικά μεν, γιατί είναι ελληνικό. Αυτό πρέπει να έχουμε, όχι από φανατισμό, αλλά εμείς είμεθα οι φύλακες. Ο Αγιοταφίτης έχει δύο ιδιότητες. Είναι μεν κληρικός όπως όλοι ανά τον κόσμο Ορθόδοξοι κληρικοί, αλλά δεν έχουν οι άλλοι την ιδιότητα που έχει ο Αγιοταφίτης. Είναι διακονητής των Αγίων Τόπων και φύλακας των Παναγίων Προσκυνημάτων. Θέλω λίγο να σας έτσι ρωτήσω. Παρακαλώ. Από τη στιγμή εκείνη που άρχισαν τα γεγονότα με αυτόν τον τρόπο που άρχισαν, αυτό το μένος των πατέρων, των αδελφών σας, πώς δεν φταίνε οι πατέρες. Πώς το νιώσατε μέσα σας? Πληγωνόμουν, αλλά δεν φταίνε οι πατέρες. Όταν τον εκβιάζει τον άλλον και του λέει αυτά που σας ανέφερα. Εσείς δηλαδή τους έχετε συγχωρήσει για τη συμπεριφορά του? Όχι, τότε. Κοιτάξτε, εάν δεν ήθελα να τους συγχωρήσω, όταν έκανα το πραξικόπημα θα τους καθερούσα, θα τους ξύριζα και τους έδιωχνα. Λοιπόν, αλλά το έκανα αυτό. Ποιο όνομα του? Ο πατέρας, όταν κάνει ένα παράπτωμα, το παιδί παίρνει μαχαίρι και το σφάζει. Thank you.
έπειτα, κοιτάξτε, υπάρχει ένας πόλεμος. Πολλοί δεν τον έχουν αντιληφθεί. Θέλουν να εξαφανίσουν τους Έλληνες από τους Αγίους Τόπους, το Πατριαρχείο από τους Αγίους Τόπους και έχουν μεταχειριστεί τα πάντα. Όταν δουν άνθρωπο που γνωρίζει, δεν γίνεται υποχείριό τους, τον εξοντώνουν. Αυτό που πάθατε εσείς, νοσία. Γιατί εγώ την έχω παρακολουθήσει την πορεία σας πολύ καλά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να σας ρωτήσω κάτι. Καλά, οι αδελφοί σας, πριν από λίγο σας άκουσα έτσι με έκπληξή μου ότι δεν έχετε πραγματικά κάτι απέναντί τους. Τους θεωρείτε και εσείς θύματα. Με τους αδελφούς τα έχω για όνομα του Θεού. Παρ' όλα αυτά, κάποιος από αυτούς σας έχει έτσι. Μην μου πείτε ονόματα, δεν θέλω. Έχει πάρει ένα τηλέφωνο να δει πώς είστε, πώς. Αν χρειάζεται κάτι, υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί αυτό πραγματικά θα είναι πολύ καλό. Να είναι καλά οι πατέρες. Έχουν καταλάβει, πολλοί από τους πατέρες έχουν καταλάβει ότι έγιναν και αυτοί. Παρεσύρθησαν δυστυχώς. Τι περιμένετε μακαριότατε, τι περιμένετε αυτή η ιστορία να βγάλει προς τα έξω, ποιο αποτέλεσμα πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει από όλο αυτό? Κοιτάξτε, δεν θέμα τι περιμένω, ποια είναι η πίστη μου. Εγώ έδωσα τη ζωή μου στον Πανάγιο Τάφο, τελείωσε. Θα τον προδώσω, μη γεννητό. Ο μοναχός δεν φεύγει από τη μονή της μετανοίας του. Έπειτα την Αγία Θέκλα την έχουν κλείσει, είδατε τα μικέτα. Ξέρετε που θα κάνουν τη λειτουργία? Εδώ. Εδώ είναι η προσκομιδή και εδώ είναι η γιατράπεζα. Θα κάνετε λειτουργία εδώ? Είμαι μόνος μου. Ορίστε. Ορίστε. Εκεί είναι το Άγιο Ποτήριο, το Άγιο Δισκάριο και το Ευαγγέλιο εδώ με το Αντιμίσιο. Βάζω βέβαια τραπεζομάντιο, καθαρό και κάνω τη Θεία Λειτουργία, την ακολουθία βέβαια και μετά τη Θεία Λειτουργία. Αχ, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Τη Θεία Λειτουργία του και όλες βέβαια. Σας είπα είμαι καθαρός, είμαι αθώος, δεν έχω βλάψει τόσο το πατριαρχείο. Μαντεριότατε δεν έχει υποδειχθεί τίποτα από όλα αυτά, τα όσα σας κατηγορούσαν και μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί κανείς δεν επανήλθησε αυτά τα πράγματα. Μα του συμφέρει. Δεν συμφωνώ. Εδώ ήταν, σας είπα, ένα οργανωμένο έγκλημα. Τους στέλνω την αγάπη μου προς όλους, τις ευχαριστίες μου, διότι μιλάω με πολύ κόσμο τηλεφωνικός. Μου λένε πολλοί, βέβαια, υπάρχουν και οι θερμοί άνθρωποι. Κάποιοι μιλάνε και κλαίνε οι άνθρωποι. Δεν τους βλέπω, ακούω το ύφος. Διότι έρχονται εδώ και δεν τους αφήνουν να μπουν μέσα. Άλλους λένε ότι έχει πεθάνει, λέει. Αυτός δεν είναι μέσα, λέει, έχει φύγει. Λοιπόν, και οι άνθρωποι σου λένε τι συμβαίνει. Λέω, μην ανησυχείτε. Εγώ κάνω προσευχή για εσάς. Τους αγαπώ όλους και με όλη μου την ψυχή τους ευγνωμονώ και τους ευχαριστώ. Και εύχομαι σε όλους μας καλή μετάνοια. Διότι πόσο θα ζήσουμε σε αυτό το μάτιο κόσμο, θα πάμε ενώπιον του αδικάστου κριτού και εκεί θα δώσουμε λόγο των πράξεών μας και εκεί θα φανεί ο καθής τι έχει πράξει.